Τα κύρια ζητήματα του νομοσχεδίου είναι το καζίνο στο ελληνικό και η παραχώρηση των αφηγείων Σκαραμαγκά. Ρυθμίσεις που υπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα επενδυτικά τους σχέδια. Προβλέπει την αξιοποίηση της γης με χρήσεις που θα αποφασίζει ο επενδυτής. Προβλέπεται κάθε είδους παρέκκληση προκειμένου να παραδοθούν ως νόμιμες εκτάσεις, κτίσματα και άλλα, εκτός από τις χρηματοδοτήσεις, τα κίνητρα, τα προνόμια. Όσον αφορά το καζίνο στο ελληνικό, όλες οι κυβερνήσεις, οι νυν και οι πρώην, στηρίζουν παρασιτικές δραστηριότητες επιχειρηματικών ομίλων όπως τα καζίνο και έχουν μεγάλη ευθύνη γιατί διευκολύνουν την εύκολη πρόσβαση των εθισμών στον τζόγο. Έχουν μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση των εργαζομένων στα καζίνο που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με άδειες που δόθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι εργαζόμενοι απολύονται, αλλάζουν εργασιακές σχέσεις, σε πολλά είναι απλήρωτοι για πολλούς μήνες ή και χρόνια, όπως στο καζίνο του Ρίο. Η κυβέρνηση αδιαφορεί για την παραβατικότητα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 2 άδειες στην Αττική, πρόλευσε τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας μέσα στον αστικό ιστό της ευρύτερης περιοχής, έδωσε την άδεια δημιουργίας καζίνου στο ελληνικό και βέβαια με τον ΟΠΑΠ γέμισε παιχνιδομηχανές σε όλες τις γειτονιές. Στη συζήτηση για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης της έκτασης του ελληνικού σε επιχειρηματικά συμφέροντα και προφανώς και σε αυτή την κύρωση για την άδεια καζίνο εκφράστηκε η συνένεση των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ενιαίας στρατηγικής για την καπιταλιστική ανάπτυξη και σε αυτή δεν επιτρέπονται αποκλίσεις, δεν επιτρέπονται πολιτικές σκοπιμότητες. Το καζίνο στο ελληνικό άρχισε να διαθετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται τώρα να νομιμοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του επενδυτή όπως αποτυπώνονται στη σύμβαση που φέρνεται σήμερα για κύρωση. Ο μισός πληθυσμός της χώρας, κύριε, θα υποστεί τις βαριές συνέπειες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, του Λας Βέγκας της Μεσογείου, όπως χαρακτηρίζεται έργα που θα γίνουν με σύνολο στεγασμένων χώρων 169.227 τετραγωνικά μέτρα για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της κοινοπραξίας, η οποία επιλέχθηκε μέσα από διάφορες διαδικασίες και να προχωρήσει η δημιουργία του καζίνο στο ελληνικό και όχι μόνο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα και τις δυνάμεις τους, στην τοπική διοίκηση που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτή την εξέλιξη, ιδιαίτερα οι δημοτικές αρχές της περιοχής, παρουσιάζουν τα επενδυτικά σχέδια στο ελληνικό σε όλο το παράκτιο μέτωπο σαν μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην περιοχή. Προβάλλεται τον ισχυρισμό ότι από τις επενδύσεις με το καζίνο, τα ξενοδοχεία, τον ουρανοξύστη, τις βίλες πολυτελείας μπορούν να βγουν κερδισμένοι μαζί με τους επιχειρηματικούς ομίλους και οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Μιλάτε για τη διάχυση του ωφέλους αυτής της ανάπτυξης σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας. Επιχειρείτε να ενσωματώσετε τους εργαζόμενους στο έδαφος βέβαια των μειωμένων απαιτήσεων που έχετε διαμορφώσει μέσα από όλα τα μέτρα και τους νόμους που έχετε ψηφίσει και όλη την επίθεση που έχετε ξεδιπλώσει όλα αυτά τα χρόνια που έχετε τσακίσει εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, έχετε κατακρεουργήσει εργασιακά δικαιώματα, η καταστολή κυριαρχεί και βέβαια με την νομοθέτηση του 10ου και την κατάργηση του 8ου, την περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Όλα αυτά για μια ανάπτυξη που βάζει απέναντι τους πολλούς για να κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή είναι η επιλογή σας. Ληστεύετε την πλειοψηφία του λαού που δημιουργεί όλο τον πλούτο και αγκομαχά να τα βγάλει πέρα, επιδεινώνοντας όλους τους όρους ζωής για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, για τη λεγόμενη εμπιστοσύνη των αγορών, μπουκώνοντας τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η καπιταλιστική ανάπτυξη ούτε δίκαια μπορεί να είναι, ούτε μπορεί να καταναμηθεί ισομερώς στον λεγόμενο επιχειρηματικό κόσμο. Τα υπερκέρδη των μονοπωλίων και των μεγάλων επιχειρήσεων δεν κατανέμονται στους αυταπασχολούμενους της περιοχής, που εκεί στην περιοχή η εξέλιξη θα είναι η γνωστή, πολύ μικροί επιχειρηματίες θα κλείσουν από την επένδυση αυτή που θα γίνει στην περιοχή. Ως ΚΚΕ έχουμε διαφωνήσει και διαφωνούμε συνολικά με την επιλογή παραχώρησης του ελληνικού στον επενδυτικό όμιλο. Έχουμε διαφωνήσει με τα επενδυτικά σχέδια στην περιοχή, κάτι το οποίο τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν. Είναι δεδομένη η αρνητική ψήφος του ΚΚΕ και για την κύρωση της σύμβασης για το καζίνο Εβραίος φάσματος, όπως το αποκαλείται, δραστηριοτήτων στο ελληνικό. Για το δεύτερο θέμα, το μεγάλο ζήτημα των αφηγείων Σκαραμαγκά. Η κυβέρνηση θέτει τον τίτλο «Θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των αφηγείων Σκαραμαγκά». Και τι κάνει με το νομοσχέδιο? Εντάσσει την επένδυση σε στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, δηλαδή να απολαμβάνει ο επενδυτής, εν προκειμένου προκοπίου, και όσοι συμμετέχουν σε αυτή την επένδυση, οι μέτοχοι, όλα τα ευεργετήματα, φορολογικά, επενδυτικά και άλλα προνόμια. Ταυτόχρονα θα παραχωρηθεί τον αφηγείο οι χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις σε ασαφή έκταση και μέγεθος. Θα γίνουν σαφείς όταν ο επενδυτής επιλέξει τι θέλει να αξιοποιήσει. Η επένδυση αυτή θα λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα των συμμάχων, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκταση. Δηλαδή, θα ενταχθεί συνολικά ο σχεδιασμός αυτής της επένδυσης στην υλοποίηση των στόχων των συμμάχων, δηλαδή του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, στην περιοχή, για να είναι αποτελεσματικότερες οι παρεμβάσεις, οι επεμβάσεις συνολικά και οι πόλεμοι που διεξάγονται, με τις τραγικές συνέπειες που έχουν για τους λαούς της περιοχής. Άλλος ένας στόχος αντιπίνων θα είναι τα ναυπηγεία, εκτός όλων όσων παραδώσατε ως πολεμικό ερημητήριο με την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και τις βάσεις που σκορπίσατε σε όλη την Ελλάδα. Η επένδυση θα υλοποιήσει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του Ευρωατλαντικού άξονα, όπως αναφέρονται και στο σχέδιο νόμου, ιδιαίτερα με τη δημιουργία εγκαταστάσεων επαναεροποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Προβάλλεται τη δημιουργία υποδομών για πράσινα ναυπηγεία, όπως αναφέρεται και στο νομοσχέδιο, για να προσδώσετε στην επένδυση και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έχετε προβλέψει όλες τις νομικές ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να περάσει η περιουσία του ελληνικού λαού στα χέρια του επενδυτή και αυτός χωρίς κανένα κόλλημα να προχωρήσει τις μετατροπές και παρεμβάσεις, να κάνει δηλαδή ό,τι θέλει στον χώρο. Ενώ επιμελώς ασχοληθήκατε για να λύσετε κάθε απέτηση και λεπτομέρεια για τον επενδυτή, οι 700 εργαζόμενοι του ναυπηγείου έμειναν εκτός πεδίου, και αυτό όχι από λάθος, αλλά από ταξική επιλογή. Αλλά αλήθεια, τι είναι αυτό που βαραίνει σε αυτό που λέμε στρατηγική σημασία επιχείρηση? Δεν είναι εκτός όλων των άλλων η τεχνογνωσία που υπάρχει, κυρίως αυτή. Χωρίς εργαζόμενους με τεχνογνωσία που έχουν αποδείξει ότι είναι σε υψηλό επίπεδο, τι μπορείς να παράγεις? Εσείς αυτή την τεχνογνωσία την καταστρέφετε. Πετάτε κυριολεκτικά στον δρόμο τους εργαζόμενους χωρίς ούτε τα στοιχειώδη. Τους απολύετε όλους, κατά απέτηση του επενδυτή. Λέτε θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Προφανώς με εργολαβίες, δηλαδή όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι θα είναι σε κάποιους εργολάβους με μισθούς πολύ κατώτερους από αυτούς που έχουν σήμερα και βέβαια με εργασιακές σχέσεις μεσαιωνικές, όπως έχει γίνει και σε άλλα ναυπηγεία όπως τη Σύρο. Αυτό θα είναι το μέλλον των εργαζομένων που έχουν πολλά χρόνια ακόμα για να ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο. Αλήθεια δεν είναι εντροπή αυτή η επιλογή? Να τα δίνετε όλα στους επιχειρηματίες, να καταστρέφετε οικογένειες, να τους οδηγείτε στη δυστυχία. Βέβαια για τα κόμματα του κεφαλαίου δεν είναι εντροπή. Νιώθετε περήφανοι και πρόθυμοι να υπηρετείτε κάθε απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν προβλέπετε τίποτα για τις αποζημιώσεις τους. Τι λέτε για αυτές? Τι λέτε για όλες τις οφειλές προς τους εργαζόμενους από την ΑΡΝ που αρνηθήκατε όλοι σας εδώ και χρόνια να καταβάλλετε? Τα δουλευμένα τους. Να καταβάλλετε τον ιδρώτα τους, τον κόπο τους τόσο χρόνο. Οι εργαζόμενοι έχουν πια πείρα από τα έργα και τις ημέρες όλων σας για το πώς σταθήκατε στα προβλήματα και τις αγωνίες τους. Τους καλούμε να οξύνουν την αντιπαράθεση και τη σύγκρουση, να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν και πάνω απ' όλα το δικαίωμα στη δουλειά που εσείς το στερείτε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018, που σήμερα υποκρίνεται για τους εργαζόμενους, παρέδωσε τον αφηγείο Καραμαγκά σε ειδική εκαθάριση με στόχο την πώληση των ενεργητικών στοιχείων των αφηγείων, χωρίς βέβαια και καμιά μέριμνα για τους εργαζόμενους. Τα ναυπηγεία οδηγήθηκαν εδώ επειδή όλοι σας απαξιώσατε με την πολιτική σας την ναυπηγική βιομηχανία και την φτάσατε σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Υλοποιήσατε συνολικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναρμονιστήκατε με τις αποφάσεις και τις εντολές της και οδηγήσατε την ναυπηγική βιομηχανία σε πορεία διάλυσης με οδυνηρές συνέπειες όχι μόνο σε βάρος των εργαζομένων, αλλά και των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Από 10.000 περίπου εργαζόμενους που δούλευαν το 1990 στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, στα ελληνικά ναυπηγεία στους Καραμαγκά, στα ναυπηγεία Ελευσίνας, στο Νεόριο Σύρου και στα ναυπηγεία Χαλκίδας, έφτασαν σήμερα να υποαπασχολούνται ελάχιστοι εργαζόμενοι με μειωμένους μισθούς, ελαστικές εργασιακές συνθήκες και απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ίδια περίοδο, οι Έλληνες εφοπλιστές, ενώ απολαμβάνουν μεγάλα προνόμια από το αστικό κράτος, με διασφάλισή τους από το Σύνταγμα με το άρθρο 107, θυμίζουμε ότι στη συζήτηση για την αναθεώρηση αρνηθήκατε να συζητήσετε την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση των 57 φοροαπαλλαγών, οι πατριώτες κατά τα άλλα έκτιζαν εκατοντάδες καράβια στα ασιατικά ναυπηγεία. 170 παραγγελίες νέων πλοίων φέτος από τους εφοπλιστές σε άλλα ναυπηγεία και την ίδια στιγμή βέβαια η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στη χώρα μας απαξιώνεται ραγδαία. Οι εργαζόμενοι στη συζήτηση με τους φορείς σας κατέθεσαν τι μπορούν να κατασκευάσουν στα ναυπηγεία εκτός από πλοία, εμπορικά και πολεμικά. Μπορούν να κάνουν μηχανές, βαγόνια για τρένα και πολλά άλλα. Εσείς οδηγήσατε όμως σε πορεία διάλυσης αυτές τις δυνατότητες των ναυπηγείων. Εφαρμόσατε στα ναυπηγεία όλες τις μορφές της διακήρυξης. Ιδιώτης, κράτος, σύμπραξη κράτος με ιδιώτη, ακόμη και συμμετοχή των εργαζομένων στο ΔΣ. Βέβαια ήταν γνωστοί ποιοι ήταν και ποιος ο ρόλος τους. Οι πρόεδροι που συμμετείχαν έχουν παρελθόν, έχουν και παρόν και είναι γνωστοί για το ρόλο που έπαιξαν σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Εταιριών στα ναυπηγεία Καραμαγκά. Η μόνη εναλλακτική πρόταση είναι αυτή που έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ. Και καλούμε τους εργαζόμενους να παλέψουν για αυτή, για ένα ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο φορέα ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας που θα εντάσσεται σε ένα κεντρικό πανεθνικό σχεδιασμό και θα είναι κάτω από άλλους όρους και μορφή οργάνωσης της οικονομίας και της εξουσίας και θα έχει ως κύριο νόμο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Ένα άλλο ζήτημα που θα θέλαμε να τελειώσουμε, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τις ρυθμίσεις. Ως ΚΚΕ, έχουμε τοποθετηθεί για το ρόλο που θέλετε να προσδώσετε και για τον πραγματικό ρόλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπερτονίζετε τη σημασία του ότι αυτό προασπίζει το δημόσιο συμφέρον. Αυτό λέτε βέβαια όλοι σας. Εμείς λέμε ότι σε ένα αστικό κράτος, το οποίο έχει στον πυρήνα του τη διασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και υπηρετεί τους κανόνες αυτής της ελεύθερης αγοράς, αντικειμενικά το δημόσιο συμφέρον καθορίζεται με βάση τους κανόνες που επιβάλλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και αυτό φαίνεται και στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Το δημόσιο συμφέρον δεν έχει ουδέτερο χαρακτήρα. Έχει καθαρά ταξικό χαρακτήρα, δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, αλλά την κυρίαρχη τάξη. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αξιοποιείται για να προσδώσει χαρακτήρα νομιμότητας σε προκαθορισμένες αντιλαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές, όταν ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο τίθεται τα ερωτήματα από την εκάστοτε κυβέρνηση καθορίζει στην πραγματικότητα και το περιεχόμενο των γνωμοδοτήσεων. Να αναφέρομαι για παράδειγμα το μισολογικό περιεχόμενο ή για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Αυτά υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύονται, όπως λέτε, από τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τις απόψεις του Υπουργείου Ιστορικών. Όλα αυτά δεν δίνουν κατεύθυνση. Μιλάτε για την ανεξαρτησία του φορέα, όμως ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και μάλιστα με πολύ αυξημένα καθήκοντα. Ένα τελευταίο ζήτημα αφορά τις απολωτριώσεις. Το μέρος αυτό του νομοσχεδίου. Επιχειρείται ορισμένες τροποποιήσεις περισσότερο τεχνικές, οι οποίες δεν αλλάζουν την ουσία του νόμου περί απολωτριώσεων. Η θέση του ΚΚΕ για τις απολωτριώσεις έχουν σαν κριτήριο το είδος και το σκοπό της κάθε απολωτρίωσης. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι για όλα τα ζητήματα, η ταχύτητα διαδικασιών, αποζημίωση και άλλα, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στις μεγάλες απολωτριώσεις για κάθε είδους επενδύσεις, όπως αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 14 για τα ναυπηγεία Καραμαγκά ή για τις εκτάσεις των μεγαλοοικητών και στις απολωτριώσεις που αφορούν σε μικρές εκτάσεις των λαϊκών στρωμάτων. Οι μικροϊδιοκτήτες ταλαιπωρούνται με το δεδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο, τις δαπάνες που συχνά καλούνται να καλύψουν, όπως προσφυγές στα δικαστήρια, την παραπομπή από τη μία υπηρεσία στην άλλη και την υπέρμετρη γραφειοκρατία που εύκολα ξεπερνούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Τέλος, ως ΚΚΕ, καλούμε για μια φορά ακόμη να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και επειδή είστε αποφασισμένοι να το περάσετε, έχετε τις δεσμεύσεις, διεκδικούμε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Θα αγωνιστούμε μαζί με αυτούς για όλα αυτά που ήδη έχουν καταθέσει και σας καλούμε να τα κάνετε δεκτά, γιατί είναι το δίκαιο, το αίμα τους, ο κόπος τους, η διασφάλιση της συνέχειας της δουλειάς τους.